Να Ευχαριστώ θεωρείς που με ότι η καλέσατε. πολιτική παίζεται με τους όρους του ποδοσφαίρου, για να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ίσως, ναι. Ίσως. Μάλιστα. Με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στην πολιτική αρένα. Έχουμε την υποψηφιότητα Νίκο Αναστασιάδη, την υποψηφιότητα του κύριου Λιλίκα, έχουμε την απόφαση του κύριου Χριστόφια να μην επαναδιεκδικήσει και όλες αυτές τις ζυμώσεις στον ενδιάμεσο χώρο και τις συναντήσεις του ΑΚΕΛ. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται αυτή η αρένα? Κοιτάξτε, πρώτον, όπως είπατε, υπάρχει ο κύριος Αναστασιάδης που είναι στο ΔΣΥ. Ο κύριος Λίκας, ο οποίος φαίνεται ότι προς το παρόν δεν έχει κανέναν κόμμα μαζί του. Και φτάνουμε στο θέμα του ενδιάμεσου χώρου και του ΑΚΕΛ. Τώρα, τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, όπως ξέρετε, ιδεολογικά δεν έχουν την ίδια ιδεολογία. Δηλαδή, το Ευρωκό λίγο πολύ μπορούμε να πούμε ότι είναι στη δεξιά. Μάλιστα. Το ΔΙΚΟ, σαν κόμμα του κέντρου, έχει δύο πτέρυγες βέβαια, όπως είναι γνωστά αυτά. Η ΕΔΕΚ είναι κόμμα σοσιαλιστικών και το Ευρωκό είναι κόμμα που ακολουθεί τους πράσινους διεθνώς. Μάλιστα. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι μιλούμε τώρα για τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι για να φτάσουν σε κάποια σύγκληση χρειάζεται προσπάθεια, διότι έχουν κάποιες διαφορές. Δεν είναι όμως μόνο οι διαφορές που έχουν σημασία, είναι και τα πρόσωπα. Έχουν βγάλει, όπως ξέρετε, μια κοινή διακήρυξη και όταν δει κάποιος την κοινή διακήρυξη, βλέπει ακριβώς πόσο δύσκολο είναι να φτάσουν σε μια σύγκληση που έχουν φτάσει βέβαια. Άρα εκτιμάτε ότι υπάρχουν αρκετές διαφωνίες, στο τέλος θα τα βρουν. Υπάρχουν δυσκολίες όπως και πάντοτε υπάρχουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα συμφωνήσουν στο τέλος, διότι δεν είναι μόνο οι ιδεολογίες και τα λοιπά. Κοιτάξτε τι έγινε στη Γαλλία με τον Σαρκοζή, ο οποίος είναι της δεξιάς, και η Μαρίν Λεπέν του Πατριωτικού Μετώπου δεν τον ψήφισαν και αυτόν ήταν που του έχασαν κυρίως τις εκλογές. Ακριβώς. Επομένως, οι ιδεολογίες δεν έχουν μόνο ιδεολογίες σημασία. Έχουν σημασία και πολλά άλλα πράγματα, όπως και τα προσωπικά, τα πρόσωπα, και επομένως δεν μπορεί κανένας. Ποιος υποψήφιος θεωρείτε ότι είναι ο ιδανικός για τον ενδιάμεσο χώρο, με όλα αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί τελευταία? Εντάξει, δεν μπορώ να σας δώσω όνομα, εκείνο που θέλω να πω. Ποια προσωπικότητα έχει όλες αυτές τις προδιάγραφες? Πρέπει να μπει μια προσωπικότητα η οποία να μπορέσει να είναι μετριοπαθής, σοβαρή, η οποία να μπορέσει να συσπυρώσει και τα τέσσερα κόμματα μαζί. Και να φέρει, φαντάζομαι, και από τους υπόλοιπους χώρους. Και να φέρει και από τους υπόλοιπους χώρους, αλλά το κυριότερο είναι μια προσωπικότητα η οποία να είναι σοβαρή και να μπορέσει να συσπυρώσει και τα τέσσερα κόμματα μαζί. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε ο ρόλος του ΑΚΕΛ. Ποιος είναι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται στον ενδιάμεσο χώρο? Ο ρόλος του ΑΚΕΛ. Και με τα δεδομένα που ακούσαμε προηγουμένως, ναι, με το τι έγινε σήμερα. Βλέπετε ότι το ΑΚΕΛ είχε χτες την συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Προστάσεως. Σας είπε ότι θα πάρει ένα-ένα κόμμα μαζί, το οποίο και εσείς σήμερα το είπετε ότι έχει ήδη προγραμματισμένες συναντήσεις με την ΕΔΕΚ και το Ευρωκό. Και με το Ευρωκό, ναι. Επομένως, το ΑΚΕΛ θα συναντήσει, όπως είπε, τα διάφορα κόμματα και θα δει εάν θα μπορέσει μαζί τους να έχουν κοινό υποψήφιο. Αυτό είναι η στρατηγική του ΑΚΕΛ, όπως μας λέει και ο Γενικός του Γραμματέας. Εκτιμάτε ότι αυτός ο σκοπός του ΑΚΕΛ είναι να πάει με συνεργασία, ή στο τέλος θεωρείτε ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους είναι ο δικός τους υποψήφιος από τον χώρο της ευρύτερης αριστεράς? Όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, έχετε πείρα σε αυτά τα πράγματα, ο σκοπός κάθε κόμματος να πάρει την εξουσία. Δεν είναι έτσι? Είναι μάλιστα, να κερδίσει τις εκλογές. Όπως το ποδόσφαιρο, μου είπετε, εάν έχουν σημασία, αν έχει σημασία, ποιος θα κερδίσει? Δεν είναι έτσι? Επομένως, το ΑΚΕΛ, όπως και οποιοδήποτε άλλο κόμμα, θέλει να κερδίσει εκείνα που έχει να, ναι, κερδίσει. Θα ρωτήσω αν υπάρχει προσωπικότητα στον ενδιάμεσο χώρο που μπορεί να κερδίσει τον κύριο Αναστασιάδη την δεδομένη υποψηφιότητα από τον ΔΣΥ, αλλά και μια πιθανή υποψηφιότητα από τον χώρο του ΑΚΕΛ.
με βάση τα ποσοστά που όλοι γνωρίζουμε των κομμάτων. Των δύο μεγάλων αλλά και των διάμεσων χώρων. Δεν μπορώ να σας κάνω προφητείες, κύριε. Όχι, για τις προσωπικότητες θέλω. Δεν είναι θέμα προφητείων, είναι θέμα αν υπάρχει προσωπικότητα. Δεν μπορώ να σας πω ονόματα τώρα. Εκείνο που θέλω να πω ακόμα μια φορά, νομίζω ότι υπάρχουν να κερδίσει τον κύριο Αναστασία, δεν μπορώ να σας πω. Για αυτά, εκείνο που σας είπα προηγουμένως και επαναλαμβάνει, πρέπει να μπει σαν κοινός υποψήφιος μια σοβαρή προσωπικότητα που έχει αποδείξει επίσης προηγουμένως στην πολιτική την αξία του. Με υπόβαθρο. Που να μπορέσει να συσπυρώσει όλους μαζί. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Να λέω, δεν είναι τόσο εύκολο να πάρεις μαζί σου πέντε κόμματα και να έχεις έναν κοινό υποψήφιο. Και δεν είναι και η είναι θέση του υποψηφίου, γιατί και αυτό θα βάλει την προσωπική του πίνακα. Ναι, δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατο, αλλά μπορεί να γίνει αυτό. Μάλιστα. Έγινε πουθενά άλλο στον κόσμο, ή θα έχουμε και εδώ την πρωτοτυπία. Δεν νομίζω να γίνει. Και ήθελα να ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντική. Ναι, για να δούμε πόσες πιθανότητες επιτυχίας έχει. Ναι, είναι αυτό το πράγμα. Αν κοιτάξετε προηγουμένως τι έγινε στην Κύπρο. Υπήρχε μια κυβέρνηση Σακέλ, Δίκο, ΕΔΕΚ. Τρία κόμματα μαζί. Πρώτα απεσήρθη η ΕΔΕΚ και μετά απεσήρθη το Δίκο. Δεν είναι εύκολο να έχει συνασπισμούς κομμάτων. Σας υπενθυμίζω την κατάσταση που υπήρχε στην Ελλάδα πριν από την κυβέρνηση του Στρατάρχη Παπάγου, που αλλάξαν οι κυβερνήσεις κάθε 2-3 μήνες. Είχαμε συνέχεια συνασπισμούς κυβερνήσεων. Αν θυμάστε, ήταν οι φιλελεύθεροι του Σοφοκλή Βενιζέλου με τον Γιώργο Παπανδρέου κτλ. Κατά τη γνώμη την δική μου, τέλος πάντων σαν ιστορικός αν θέλετε κτλ, πιστεύω ότι δεν είναι εύκολη αυτή η συνασπισμία, αλλά δεν είναι αδύνατη, κάποτε είναι απαραίτητη. Σίγουρα.